και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τις 12 για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην τρέχουσα επικαιρότητα, την οικονομία και τις αγορές. Λοιπόν, ξεκινώντας με τα σημερινά θέματα, βλέπουμε ότι η αποφυλάκηση του Δημήτρη Κουφοντίνα έχει φέρει θύελλα αντιδράσεων και αυτό πριν ακόμη σβήσει ο απόϊχος από την επίθεση της περασμένης Δευτέρας κατά των γραφείων του Πασόκ με Καλάσνικοφ. Πολιτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για μια κυβερνητική ενέργεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα καυτά οικονομικά θέματα. Ενώ σφοδρά ενοχλημένοι εμφανίζονται και οι πρεσβευτές Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την απόφαση να δοθεί διήμερη άδεια στον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη. Θα δούμε το συγκεκριμένο θέμα στη συνέχεια αναλυτικά. Τώρα, σε όλα τα υπόλοιπα, την επόμενη εβδομάδα εκτός απρόπτου πάντοτε αναμένεται η αποκλιμάκωση της κρίσης που δημιουργήθηκε με την αποχή των συμβολιογράφων. Η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να εκπληρωθεί τελικά η μνημονιακή δέσμευση για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και οι δανειστές αναμένουν να δουν στην πράξη μέσα σε 2 εβδομάδες όσα τους έχει υποσχεθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ήδη από το καλοκαίρι. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να καταθέσει τροπολογίες για αυτεπάγγελτες διώξεις όσων διακόπτουν τους πληστηριασμούς. Πάντως σταθερή είναι η θέση του Ταμείου ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι πληστηριασμοί. Διαφορετικά οι τράπεζες θα έχουν μεγάλο πρόβλημα με την έλευση του νέου έτους που αναμένονται και τα stress test. Τώρα, στην ατζέντα της ημέρας σήμερα έχουμε έκτακτη γενική συνέλευση για τους μετόχους να γνωρίζουν της Compucon στις 11. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων η Aegean θα ανακοινώσει σήμερα τα οικονομικά μεγέθη 9 μήνου πριν την έναρξη της συνεδρίασης, οπότε τα περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Εν τω μεταξύ, εσείς επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνετε παρατηρήσεις και σχόλια στα social media του σταθμού, SBC TV Channel στο Facebook, παπάκι Εσροδοπούλου για το Twitter και στέλνετε και στο email esrodopoulou@sbctv.gr. Αναμένουμε και την συνεδρίαση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έχοντας υποχωρήσει αυτή την εβδομάδα σχεδόν κατά 15%. Χθες σημείωσαν μια μικρή άνοδο 0,4% με τη Eurobank να δίνει στήριξη, αφού ενισχύθηκε κατά 2,6%, ενώ ελαφρώς χαμηλότερα έκλεισε ο γενικός δείκτης, υποχώρησε κατά 0,11%. Επίσης, στήριξη έδωσε η Coca-Cola με κέρδη 1,5%, η Πειραιός έκλεισε χθες στο συν 1,36% και η Aegean με κέρδη 1%, η οποία ανακοινώνει, όπως είπαμε και πριν, αποτελέσματα. Αναμένουμε την συνεδρίαση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Μέχρι τότε, ελάτε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας αναλυτικά. Σφοδρά ενοχλημένοι εμφανίζονται οι πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα από την απόφαση να δοθεί διήμερη άδεια στον καταδικαστέντα τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα. Και αυτό διότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Βρετανία είχαν θύματα από το πιστόλι της 17 Νοέμβρη. Συγκεκριμένο ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο Τζέφρι Πάιατ, δηλώνει ότι η απόφαση ετοιμάζει την μνήμη των νεκρών και έγραψε στο Twitter χαρακτηριστικά: ενώνω τη φωνή μου με εκείνους από το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας που νιώθουν απογοητευμένοι με την απόφαση του Συμβουλίου για τον τρομοκράτη δολοφόνο και ηγέτη της 17 Νοέμβρη. Οι δημοκρατίες βασίζονται στην ανεξαρτησία των δικαστικών θεσμών, όμως η σημερινή αξία απουσίας ετοιμάζει την μνήμη των θυμάτων και τις οικογένειές τους. Αυτό αναφέρει, όπως βλέπουμε στο Twitter, ο Αμερικανός πρεσβευτής. Και η Βρετανίδα πρέσβη, η Κέιτ Σμιθ, με τη σειρά της έκανε λόγο για βαθιά απογοήτευση. Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια κάθριξη, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι χθες εξήλθε από τις φυλακές Κορυδαλού με 48 ώρες άδεια και συγκεκριμένη φωτογραφία έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Πολλά τα αρνητικά σχόλια. Πάντως η συνήγορος του κυρίου Κουφοντίνα, που βγήκε από τις φυλακές Κορυδαλού, δήλωσε ότι η άδεια είναι ένα δικαίωμα για τον κρατούμενο που αποκτήθηκε με αγώνες και θυσίες μέσα στις φυλακές. Η άδεια είναι ένα δικαίωμα για τον κρατούμενο, ένα δικαίωμα που αποκτήθηκε με αγώνες και θυσίες μέσα στις φυλακές τα προηγούμενα χρόνια. Ένα δίκαιο συμβούλιο έκανε μια δίκαιη κρίση, κρίνοντας με βάση τον νόμο και τίποτε παραπάνω,
χορήγησε την άδεια. Το συνειδησιακό υπόβαθρο που είναι τα μύχια της ψυχής, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο έχει δικαίωμα να ερευνάει η φυλακή, ο εισαγγελέας, ο δικαστής, ο νόμος. Τις πράξεις ερεύνησαν, όταν ερεύνησαν, οι πράξεις του κρίθηκαν από τη δικαιοσύνη, καταδικάστηκε, εκτή η ποινή, εκεί τελειώνει αυτό το κεφάλαιο, θα εκτίσει την ποινή του. Υψηλοί τόνοι κυριάρχησαν στην Ολομέλεια της Βουλής όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να παρέμβει στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για να αποδοκιμάσει την χορήγηση άδεια στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο κύριος Μητσοτάκης διερωτήθηκε αν δικαιούται άδεια ο Κουφοντίνας από τη στιγμή που δεν έχει δείξει μεταμέλεια και διάθεση επανένταξης και δηλώνει αμετανόητος. Κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση πως εγκομιάζει τον Κουφοντίνα, υποστηρίζοντας πως ο αρχηγός του Ρουβίκονα χαρακτήρισε τον Κουφοντίνα στο Facebook ως το μεγαλύτερο Έλληνα επαναστάτη. Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονία, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο Κουφοντίνας έλαβε άδεια μέσω της νόμιμης διαδικασίας. Θλιβερό απολογητή του Κουφοντίνα χαρακτήρισε τον Υπουργό Δικαιοσύνης από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία αναρωτήθηκε τι άλλαξε από τότε που ο Κουφοντίνας ζήτησε άδεια και δεν του δινόταν με βάση το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Είχε προηγηθεί στην Ολομέλεια μία ακόμη αντιπαράθεση, αυτή τη φορά για τον νόμο Παρασκευόπουλο, για την αποσυμφόρηση των φυλακών με αφορμή την στιγερή δολοφονία της 32χρονης εφοριακού. Πάμε να δούμε τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή αναλυτικότερα. Ψήφισης του νόμου για κάποιους δεν θα ισχύουν, διότι έχουμε διαφορές, έχουμε διαφωνίες. Αυτό λοιπόν είπε, μην ξαναμιλήσετε έτσι κυρία Μπακογιάννη, γιατί σε έχουμε ότι θα σε σας παρακαλώ. Θα πείτε δεν τρέπεσαι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Για την πορεία σου και τη διαδρομή σου. Σας παρακαλώ. Ναι, να τρέπεσαι εσύ λοιπόν. Εσείς το νομοθετήσατε. Εμείς αλλάξαμε κάτι από το νομοθετικό πλαίσιο που παραλάβαμε. Απολύτως τίποτα. Μιλώ ως ένας σοκαρισμένος πολίτης που παρακολουθεί σήμερα τον μεγαλύτερο τρομοκράτη στη χώρα μας, έναν αμετανόητο δολοφόνο, το πιστόλι της 17 Νοέμβρη να βγαίνει με άδεια από τη φυλακή. Ο Κουφοντίνας μέσα από το δημόσιο λόγο του όλα αυτά τα χρόνια δηλώνει ότι παραμένει αμετανόητος. Δεν μετανοεί για τίποτα από όλα όσα έκανε. Λειτουργεί και μέσα από τη φυλακή ως ο ουσιαστικός ιδεολογικός καθοδηγητής. Εγώ ελπίζω ο συγκεκριμένος κρατούμενος να αναλογιστεί και να έχει αναλογιστεί και να έχει μετανιώσει για αυτό το κακό που έκανε πρώτα και κύρια στα θύματα των πράξεων του και στις οικογένειές του. Να έχει αναλογιστεί το κακό που έκανε στους ανθρώπους που στρατολογούσε σε αυτή τη διαδικασία εξόντωσης και θανάτου. Ελπίζω και αυτό να το αναλογιστεί. Και ελπίζω να αναλογιστεί και το κακό που έκανε στη χώρα. Το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει υποφέρει και από τέτοιες ενέργειες των διαφόρων που τώρα παίρνουν άδεια και βγαίνουν, αλλά και από τις πολιτικές αποφάσεις τις δικές σας και ορισμένες αποφάσεις της υποτίθεται αδέσμευτης δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Τελικά, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα χαμηλώνει τον πύχη του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας λόγω της καθυστέρησης στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ωστόσο μια αισιόδοξη εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2019, με κύρια χαρακτηριστικά την μείωση της ανεργίας και την έκρηξη των επενδύσεων. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ψαλίδισε για μία ακόμα φορά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η φθινοπορεινή έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι η χώρα μας θα παρουσιάσει ισχυρή ανάκαμψη τα δύο επόμενα χρόνια. Ωστόσο, δεν αποκλείεται αυτές οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσαρμοστούν και στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή προβλέπει για φέτος αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 1,6%. Ποσοστό χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη του περασμένου Μαΐου για ανάπτυξη της τάξης του 2,1%. Το 2018 και το 2019 η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 2,5%, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της Ευρωζώνης. Για το δημόσιο χρέος, οι προβλέψεις είναι δυσμενέστερες για φέτος και του χρόνου σε σχέση με εκείνες της περασμένης άνοιξης, ωστόσο εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεγάλη αποκλιμάκωση από το 2019, που θα διαμορφωθεί στο 170,5% του ΑΕΠ. Η Κομισιόν βλέπει το 2017
ως το τελευταίο έτος που η Ελλάδα θα έχει δημοσιονομικό έλλειμμα και από το 2018 θα πετύχει και δημοσιονομικό πλεόνασμα που θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το 2019, λίγο κάτω από το 1%. Από τις προβλέψεις της Κομισιόν ξεχωρίζει εκτίμηση για έκρηξη των επενδύσεων την επόμενη διετία. Εκτιμάται ότι οι συνολικές επενδύσεις, μετά από αύξηση 5,1% φέτος, θα σημειώσουν εκρηκτική αύξηση 11,5% το 2018 και 12,1% το 2019, επηρεάζοντας και την ανεργία, η οποία θα αποκλιμακωθεί σημαντικά. Η ανεργία λοιπόν προβλέπεται να υποχωρήσει από 21,8% φέτος στο 20,4% του εργατικού δυναμικού το 2018 και στο 18,7% το 2019. Μήνυμα ότι η τρέχουσα αξιολόγηση πρέπει να κλείσει γρήγορα, έστειλε ο Γάλλος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί κατά την παρουσίαση των προβλέψεων της Κομισιόν, ενώ τόνισε πως στόχος είναι η πρόσβαση της Ελλάδος στις αγορές έως το ερχόμενο καλοκαίρι, υπό ρυθμούς οικονομικής μεγένθησης και με ρυθμίσεις στο ζήτημα του δημοσίου χρέους. Στο δύο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάσεμπλουμ, μιλώντας σε επιτροπή της Ευρωβουλής. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την τρίτη αυτή αξιολόγηση μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Υπάρχουν και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν είτε συγχρόνως ή μετά την επιτυχή έκβαση του προγράμματος. Πού προβλέπετε για του χρόνου? Εξαιρετικές είναι και οι προβλέψεις της Κομισιόν για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, τις αναθεωρεί προς το καλύτερο για φέτος. Ειδικά στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017 θα είναι ο υψηλότερος της τελευταίας δεκαετίας. Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη φέτος θα φτάσει στο 2,2%, ενώ αναθεωρείται προς το καλύτερο σε σχέση με την πρόβλεψη του περασμένου Μαΐου, που ήταν 1,7%. Το 2018 το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% και το 2019 η αύξηση θα είναι της τάξης του 1,8%. Την ίδια ώρα εμένει στα μηνύματά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προχωρήστε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το ταχύτερο δυνατό είναι το μήνυμα που στέλνει στην κυβέρνηση, μιλώντας για μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στον απόϊχο των πιέσεων για το ζήτημα και από το ευρωπαϊκό σκέλος των δανειστών. Μετά τη σύσκεψη που έγινε με σκοπό την προστασία των συμβολιογράφων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε για αδικήματα όπως η απειλή και η διατάραξη οικιακής ειρήνης σε βάρος συμβολιογράφων που διενεργούν πληστηριασμούς, να προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη και όχι δίωξη έγκληση όπως ισχύει σήμερα. Δηλαδή το αδίκημα θα μετατραπεί σε αυτεπακέλτος διοκόμενο. Τώρα, προχωράμε, αλλάζουμε τελείως κλίμα στις στενές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου με τον αραβικό κόσμο, γεγονός που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης από την πλευρά του υπογράμμισε πως τα μέτρα που υλοποιεί η κυβέρνηση οδηγούν τη χώρα στην σωστή πορεία. Παράλληλα, για τον Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την εθνική γραμμή για δίκαιη και βιώσιμη λύση, ενώ ο κ. Αναστασιάδης προέταξε την συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Νωρίτερα, ο κ. Αναστασιάδης συναντήθηκε με τον κ. Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν και οι τρεις πλευρές. Είναι γνωστές οι παραδοσιακές στενές σχέσεις του ελληνισμού με τον αραβικό κόσμο, της Ελλάδος και της Κύπρου. Και σε αυτές τις στιγμές, τις κρίσιμες, μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο, πρώτον για την ευρέωση της σταθερότητας στην περιοχή, δεύτερον για την οικονομική συνανάπτυξη. Σε μια περίοδο που φαίνεται πως ξεπερνάμε την μακρόχρονη, όπως αποδείχθηκε, οικονομική κρίση. Τότε εσείς βγήκατε, τώρα βγαίνουμε κι εμείς σιγά-σιγά και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια πάντοτε οι συναντήσεις μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι νομίζω ότι καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να έχουμε μια εθνική γραμμή ουσιαστική που βρίσκει την υποστήριξη στην Ελλάδα τουλάχιστον όλων των πολιτικών δυνάμεων για την διεκδίκηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Από κοινού επεξεργαζόμαστε μέσα από τριμερείς πολυμερείς συνόδους και συνεργασίες με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κατά κύριο λόγο με τα αραβικά κράτη, χωρίς να αποκλείουμε ποτέ οποιονδήποτε, και όχι μόνο με τα αραβικά κράτη, αλλά και με το Ισραήλ. Μια σημαντική σύνοδος που έχει σημασία για την Ελλάδα, η οποία, όπως πολύ ορθά ελέγχθη, μέσα από την αποφασιστικότητα και τα μέτρα που πήρατε, οδηγείται προς τη σωστή πορεία.
Την μαζική παρουσία των πολιτών την Κυριακή στις Κάλπες ζήτησε η Φόφη γεννηματά από το γήπεδο του Sporting, όπου πραγματοποίησε την κεντρική της ομιλία. Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιε για την ηγεσία του νέου ενιαίου φορέα, η χώρα χρειάζεται μια νέα ισχυρή πολιτική δύναμη και γι' αυτό πήραμε το εγχείρημα συγκρότησης νέου φορέα στα χέρια μας, προκειμένου να βελτιωθεί το μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων. Δεν πορευόμαστε με μια μικρή άνοδο των ποσοστών μας. Και δεν θα γίνουμε ένα άμορφο κόμμα του μεσαίου χώρου με αντάλλαγμα κάποιες καρέκλες εξουσίας. Δεν μας αφορούν όλα αυτά. Εμείς είμαστε ο προοδευτικός πόλος απέναντι στη συντήρηση. Και ας το πάρουν επιτέλους απόφαση. Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε χαράξει αυτόνομη πορεία. Αυτό δύναμη στρατηγική. Η χώρα χρειάζεται μια νέα ισχυρή πολιτική δύναμη. Γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Το εγχείρημά μας συνδέεται άμεσα με το μέλλον της πατρίδας, το μέλλον της νέας γενιάς. Πάμε τώρα και στα διεθνείς. Στην φυλακή, μέχρι να καταβάλει την εγγύηση των 150.000 ευρώ, θα παραμείνει η πρώην πρόεδρος του Καταλανικού Κοινοβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας της Ισπανίας είχε προτείνει το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας την αποφυλάκησή της εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας για το ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα που οδήγησαν στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Στη φυλακή, μέχρι να καταβάλει την εγγύηση των 150.000 ευρώ, θα παραμείνει η πρώην πρόεδρος του Καταλανικού Κοινοβουλίου. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ισπανίας είχε προτείνει στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας την προφυλάκηση της Κάρμερ Φορκάντελ εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα που οδήγησαν στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Η 58χρονη Φορκαντέλ απολογήθηκε μαζί με άλλους 5 βουλευτές του Καταλανικού Κοινοβουλίου για τις κατηγορίες της εξέγερσης, της τάσης και της υπεξαίρεσης κρατικού χρήματος. Παράλληλα με την παρουσία του στο δικαστήριο, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν τόσο υπέρ όσο και κατά της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Thank you.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κοντά σας. Είδαμε όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα. Εν τω μεταξύ, άνοιξε και το ελληνικό χρηματιστήριο με κέρδη 0,48% μέχρι να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Έχει ενδιαφέρον να περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο, να δούμε τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου. Ξεκινάμε με το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Επιχείρηση Paradise Κουφοντίνας. Αντιπερισπασμός της Νέας Δημοκρατίας για offshore και Siemens. Κοντονής στοιχείο ενός κράτους δικαίου είναι η εφαρμογή των νόμων έναντι όλων. Κάπως έτσι προσεγγίζει το θέμα της αποφυλάκησης του Δημήτρη Κουφοντίνα η Αυγή. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η ανεργία έπεσε κάτω από το φράγμα του 1 εκατομμυρίου. Πρώτη φορά από το 2011 και ο Dijsselbloem σχολιάζει προτεραιότητα η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Θέμα και για την Eldorado Gold. Ξαναζεσταμένες απειλές. Επίσης, στη Χρυσή Αυγή μας μιλούσαν για τον ναζισμό, αυτό αναφέρει η αποκάλυψη μάρτυρα. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά θέματα της Αυγής. Προχωράμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Υπουργός σε σκάνδαλο με Ρώσους. Πώς ο Στέλιος Πιτσιόρλας μπλέχτηκε με την κατασκευή χλειδά του ξενοδοχείου στη Χαλκιδική. Ήταν πρόεδρος σε εταιρεία άγνωστων εργολάβων από την Αγία Πετρούπολη που φέσωσε με 7 εκατομμύρια ευρώ δεκάδες κατασκευαστές στην Βόρεια Ελλάδα. Ως εκ θαύματος αναφέρει η Δημοκρατία, βρήκε 35 εκατομμύρια από ΕΣΠΑ και δάνεια εν μέσω κρίσης πριν μεταπηδήσει στο ΤΑΕΠΕΔ για να διαχειριστεί τη δημόσια περιουσία. Η απάντηση του Υφυπουργού Οικονομίας αποχώρησε νωρίτερα, μου το σύστησαν κάποιοι φίλοι. Και στα Paradise Papers και ο καραβέας της Eurobank σε offshore στοιχημάτων για υποδρομίες. Οπότε βλέπουμε ότι το όνομα του κυρίου Καραβέα εμπλέκεται στο θέμα των Paradise Papers. Νέα ζωή στα κύτταρα έδωσαν οι επιστήμονες προαναγγέλουν το τέλος της γύρανσης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, πάμε και στο Έθνος. Γερούν γερά. Ομολογία Dijsselbloem. Σώσαμε τις τράπεζες σε φάρος των φορολογούμενων. Στροφή για τα εργασιακά στην Ελλάδα. Κουφοντίνας άδεια και αντιδράσει 48 ώρων, το νομοθετικό πλαίσιο, πολιτική θύελα και η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δασικοί χάρτες, ρεκόρ ενστάσεων στη Βόρεια Ελλάδα και εξωχώρες ιστορίες, ο Ζολώτας και οι offshore που κλώνησαν την Κύπρο. Διπλό ραντεβού, ο Nick Cave μας αγαπάει και το αποδεικνύει. Πάμε στην ελευθερία του τύπου τώρα. Βάσανα αγροτών για τον αναπτυξιακό, σήμερα ένθετο στην ελευθερία του τύπου 16 σελίδων, μένουν εκτός λόγω αδυναμίας εξέβρεσης ιδίων κεφαλαίων τη στιγμή που οι περισσότεροι έχουν κατασχεμένους λογαριασμούς λόγω χρεών και δεν θέλουν άλλες περιπέτειες. Και Ρουβίκονας, Πυρήνες και Ιος Βούτση στην υποδοχή Κουφοντίνα, σεισμός για το ανέμελο διήμερο του αρχιτρομοκράτη. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταργούσε το 2015 τις φυλακές τύπου ΓΑΜΑ, ο εκτελεστής της 17 Νοέμβρη δεν θα μπορούσε να πάρει άδεια. Κόλαση στη Βουλή με Κυριάκο Ντόρα, οργή από τους πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, State Department δεν θα ξαναγυρίσει. Μάλιστα. Και στα σπορ, εφιάλτης 4-1 στο Ζάγκρεμπ, θα ψάξει το θαύμα η Εθνική στο Καραϊσκάκης. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Τελευταίο ΕΚΑΣ για 140.000 συνταξιούχους. Νέο δραστικό κούρεμα στα ποσά και μείωση στα εισοδηματικά κριτήρια. Από το Δεκέμβριο θα λαμβάνουν το επίδομα μόνο 80.000 δικαιούχοι. Αυτά σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΣ. Και όπως σας αναλύει ο ελεύθερος τύπος, από 238 εκατομμύρια φέτος θα δοθούν μόλις 81 εκατομμύρια το 2018 και θα φτάσουν το 2019 στα 45 εκατομμύρια. Η μείωση είναι τεράστια. Από τα 238 εκατομμύρια το 19 θα πάνε στα 45 εκατομμύρια. Μεγάλη μείωση λοιπόν για το ΕΚΑΣ. Πάμε και στο θέμα της αποφυλάκησης Κουφοντίνα για την 48ωρη άδεια. Καλή σας άδεια κύριε Κουφοντίνα, αναφέρει στο άρθρο ο ελεύθερος τύπος και αναγράφει με μαύρα γράμματα τα θύματα των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη. Απόφαση προσβολή στη μνήμη των θυμάτων του δολοφόνου βγήκε με τον νόμο Παρασκευόπουλο, τον υποδέχθηκαν οι Ρουβίκονες και ο γιος του Βούτση. Εφημερίδα Εστία. Ηθικό πλεονέκτημα βαμμένο στο αίμα, μας κάνουν μαθήματα φίλοι τρομοκρατών και λιγότερα μόρια για διδακτορικά, κτύπημα στην αξιοκρατία από Βούτση. Εφημερίδα των συντακτών. Κοινική ομολογία κατόπιν εορτής. Ξαφνικά ο Dijsselbloem είπε την αλήθεια. Χρησιμοποίησαμε τα χρήματα των φορολογούμενων με λάθος τρόπο για να σώσουμε τις τράπεζες.
Επίσης, κάψη νεκρών είναι μακρύς ο δρόμος για το αποτεφρωτήριο. Θεσσαλονίκη, ηλεκτρονικό σύστημα στάθμευσης και Eldorado Gold, ο πέμπτος εκβιασμός. Για μια άδεια 48 ωρών παραλήρημα στη Νέα Δημοκρατία και Τραμπ στην Κίνα, στρίβει ενδία της διπλωματίας χωρίς χειροπιαστά αποτελέσματα στο βορειοκορεατικό πρόβλημα, αποχώρησε από το Πεκίνο, πήρε διμερείς συμφωνίες και σήμερα φτάνει στο Βιετνάμ, όπου δεν αποκλείεται να συναντηθεί με τον Πούτιν. Αυτό όμως που είδαμε στο δίκτυο Bloomberg πριν από λίγα λεπτά είναι ότι τελικά δεν θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Θύελλα για Κουφοντίνα. Σφοδρές αντιδράσεις ΗΠΑ, Βρετανίας, Τουρκίας. Κατά δίκη από κόμματα. Και μείωση σοκ για συνταξιούχους του ΤΕΒΕ. Ψαλίδι 18% λόγω του επαναυπολογισμού. Επίσης παγώνει επένδυση στις σκουριές. Προς απόλυση οι εργαζόμενοι. Πάμε και στην Κόντρα Νιούς. Τραπεζίτης είχε offshore για στοιχήματα σε άλογα και τζόγο στις Βερμούδες. Πρέπει να μάθει ο κόσμος πόσα λεφτά πέρασαν από την offshore εταιρεία Λόγκα και πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια έφαγαν από τους επενδυτές που λένε ότι είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Αλέξη, διώξτε τον. Αυτός ο κύριος χορηγούσε δάνεια και τώρα πιέζει για να πάρει τα σπίτια του Κοσμάκη και να τα βγάλει στον πληστηριασμό. Μάλιστα. Προχωράμε λίγο πιο κάτω. Σοκάρει ο δολοφόνος της Δώρα Ζέμπερη. Τη σκότωσα, πήρα πρέζα και πήγα να κοιμηθώ. Ξεκίνησε καταβολή των προνοιακών επιδομάτων για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και αρχίζει διαδικασία αποζημιώσεων για τη ρήπανση στο Σαρονικό. Πάμε στην αυτεμπορική. Εδώ το πρωτοσέλιδο αναφέρει σκηνικό τεχνητής εξόδου. Η πορεία της τρίτης αξιολόγησης, το κλίμα για το κοινωνικό μέρισμα και ο πύχης στις αγορές, παράθυρο ευκαιρίες αλλά και ρίσκο για την ελληνική οικονομία, ο λογαριασμός της επόμενης μέρας. Και ο τεστ, τα 800 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις του 2017, σε αντίστροφη μέτρηση για τις λιγνητικές της ΔΕΗ πώληση. Επίσης, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εδώ και τώρα η ηλεκτρονική πληστηριασμή πιέζει. Μετά τους θεσμούς και το Ταμείο πιέζει την Ελλάδα για την μείωση των κόκκινων δανείων και στα 26,9 δισεκατομμύρια μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA. ΕΦΚΑ στην ουρά 103.000 κύριοι συντάξεις και ΕΛΣΤΑΤ στο 20,6% υποχώρησε ενεργεία τον Αύγουστο. Πάμε στα νέα. Άρον υπέγραψε με αυτόν ντοκουμέντο για τα ψεύδη καμένου. Το Υπουργείο Άμυνας αγνώρισε τηλεγράφημα της πρεσβείας μας στο Ριάν, που ξεκαθάρισε ότι ο Παπαδόπουλος δεν εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία. Στοιχεία λοιπόν για το θέμα των Αράβων με τον Πάνο Καμένο. Επίσης, Κουφοντίνας, άλλος από την προσβολή στη μνήμη των νεκρών, σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Ελλάδος, ο Γιώργος Βούτσης, ο γιος του Πρόεδρου της Βουλής, στην Επιτροπή Υποδοχής έξω από τον Κορυδαλό. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το πρωτοσέλιδο αναφέρει κοκορομαχούν, αλλά μαζί ψηφίζουν τα αντιλαϊκά μέτρα. Αγωνιστικό βήμα για την συνέχεια τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ. Και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάκαμψη για το κεφάλαιο με λείπασμα την αντιλαϊκή πολιτική. Νομοσχέδιο για το ωράριο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών. Προμήνυμα για τις επόμενες αντεργατικές ανατροπές που συμφώνησε η κυβέρνηση.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Το ελληνικό χρηματιστήριο, όπως βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης, έχει περιορίσει την άνοδο στο σύν 0,08%. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν σήμερα κυρίως οι δικτωβαρείς μετοχές. Οι ελληνικές τράπεζες, να θυμίσουμε ότι την εβδομάδα αυτή έχουν καταγράψει απώλειες που αγγίζουν το 15%. Χθες έκαναν μία μικρή ανάκαμψη. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και σήμερα. Θα έχουμε στη συνέχεια και αναλυτικό σχόλιο από τον κύριο Κωνσταντίνο Φέγκο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Versal Χρηματιστηριακή. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται στις διεθνείς αγορές. Η Ματίνα Χαρκοφτάκη είναι στην αίθουσα σύνταξης. Μας περιμένει για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Ματίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να κινούνται υποτονικά. Δεν βλέπουμε ακραίες διακυμάνσεις. Εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα. Έχουμε και σήμερα αρκετές ανακοινώσεις. ArcelorMittal, Allianz, Telecom Italia. Αναμένουμε πολλά αποτελέσματα και από εκεί. Ακριβώς, Σοφία, στον απόϊχο λοιπόν των οικονομικών αποτελεσμάτων κινούνται οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται το ευρωπαϊκό ταμπλό αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα, να ξεκινήσουμε με το βρετανικό FTSE 100 στο Λονδίνο, ο οποίος υποχωρεί οριακά βέβαια 0,01%. Κέρδη καταγράφει ο γερμανικός DAX στη Φραγκφούρτη 0,1%. Κέρδη και για το γαλλικό CAC 40 στο Παρίσι 0,04%. Αντίθετα, το ιταλικό χρηματιστήριο και ο δείκτης του Μιλάνου υποχωρεί οριακά 0,06%. Οριακά προς τα πάνω κινείται το ισπανικό χρηματιστήριο 0,07%. Και όσον αφορά τώρα στο Eurostock 600, αυτός ενισχύεται 0,09%. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι περιορισμένος ο όγκος των συναλλαγών. Βέβαια, είναι φυσιολογικό, καθώς είναι ακόμη αρχή της συνεδρίασης, της τελευταίας συνεδρίασης για αυτή την εβδομάδα. Να δούμε λοιπόν αν οι ευρωπαϊκοί δείκτες στο τέλος της ημέρας θα καταφέρουν να κλείσουν με θετικά πρόσημα. Πάντως, πέραν των ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, οι αγορές έχουν εστιάσει και στις διαπραγματεύσεις για το Brexit και μάλιστα έχουμε νεότερα αναφορικά με το θέμα αυτό. Έχουμε νεότερα, καθώς σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι της Μεγάλης Βρετανίας ορίστηκε μια νέα ημερομηνία και ώρα, η οποία θα σηματοδοτήσει την οριστική αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από το ενιαίο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι 29 Μαρτίου 2019 και ώρα Greenwich 11 η ώρα το βράδυ, δηλαδή ώρα Ελλάδας 1 η ώρα τα μεσάνυχτα. Τότε λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία θα αποχωρήσει οριστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, βέβαια, στο επίκεντρο και αγκάθι παραμένουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποια θα είναι η σχέση και η εμπορική σχέση κυρίως της χώρας με τις υπόλοιπες χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, η Σοφία, να πούμε, δεν έχουν ξεκινήσει καν οι συζητήσεις, οι οποίες είναι αρκετά περίπλοκες και τεχνικές για το ποια θα είναι η σχέση που θα υπάρχει αμέσως μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο, η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να επιταχυνθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και γι' αυτό το λόγο δίδυνεται στη δημοσιότητα η νέα ημερομηνία διαζυγίου. Σου λέει ότι μετά από εκεί και πέρα εμείς δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο, επομένως μέχρι τότε θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για τη σχέση της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τελικά οι σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένουν πολλά ακόμα να συζητηθούν, όπως είπες εσύ, και να γίνουν. Και έχουμε στη διάθεσή μας κάτι λιγότερο από 1,5 χρόνο για την έξοδο με βάση την ημερομηνία που ανακοίνωσε η Τερέζα Μέι. Να δούμε τελικά τι θα προλάβει να γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πώς αντιδρά σήμερα η Στερλίνα, να δούμε την πορεία της Στερλίνας αλλά και του ευρώ στη συνέχεια. Η Στερλίνα διαμορφώνεται στο 1,31 έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Όσον αφορά τώρα στο ευρώ, σταθεροποιητικές τάσεις και για το ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,16.
Λοιπόν, πάμε και στα εταιρικά νέα. Η Allianz συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Ένας ακόμα χρηματοοικονομικός όμιλος, ο οποίος ανακοίνωσε πτώση στα κέρδη, στα καθαρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο. Σημαντική πτώση, διψήφια μάλιστα, πτώση 17% λοιπόν, ανακοίνωσε ότι κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της η Allianz για το τρίτο τρίμηνο του 2017. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 17% και διαμορφώθηκαν στα 1,57 δισεκατομμύρια ευρώ. Πτώση κατέγραψαν και τα λειτουργικά της κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 3 δισεκατομμύρια που είχαν ανέλθει το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και ο κύκλος εργασιών της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας υποχώρησε κατά 2,1% και διαμορφώθηκε στα 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο λόγος για αυτή τη σημαντική υποχώρηση είναι το γεγονός ότι η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώθηκε αυτό το προηγούμενο τρίμηνο να καταβάλει σημαντικές εισφορές και αποζημιώσεις λόγω φυσικών καταστροφών. Και αυτό φυσικά επηρέασε αρνητικά και τα έσοδά της. Έτσι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αγορές. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σήμερα στην Ασία. Οι ασιατικές λοιπόν αγορές ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους στη σημερινή συνεδρίαση με μεικτά πρόσημα, κυρίως αρνητικά θα λέγαμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Ιαπωνικό χρηματιστήριο και τον δείκτη Nikkei, ο οποίος έκλεισε με απώλειες 0,82%. Απώλειες κατέγραψε οριακές βέβαια το χρηματιστήριο του Hong Kong και ο δείκτης Hang Seng 0,05%. Αντίθετα, το χρηματιστήριο στη Σανγκάη κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος 0,14% κέρδη λοιπόν για το τρίτο μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Και στα εμπορεύματα τι γίνεται σήμερα, χρυσό και πετρέλαιο να δούμε. Το πετρέλαιο, παρά το γεγονός, βρίσκεται σε καλό επίπεδο η τιμή του, σε υψηλά επίπεδα η τιμή του. Εξακολουθεί να κινείται στην περιοχή των 57 δολαρίων. Αυτή τη στιγμή υποχωρεί οριακά 0,05% και συναντάμε το πετρέλαιο στα 57,1 δολάρια το βαρέλι. Κυρίως, όπως είπαμε, οι εξελίξεις Σαουδική Αραβία είναι εκείνες που έχουν επηρεάσει και έχουν πιέσει προς τα πάνω την τιμή του. Τώρα, όσον αφορά στο χρυσό, αυτό υποχωρεί και αυτό αοριακά στα 1.284 δολάρια η ουγγιά. Και να κλείσουμε με την συνεδρίαση της Wall Street, Ματίνα. Να δούμε πώς έκλεισε χθες, τι περιμένουμε για σήμερα. Οι επενδυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού στη χθεσινή συνεδρίαση μάλλον έδειξαν ιδιαίτερη ανησυχία. Ανησυχούν και φυσικά και στον απόϊχο των εταιρικών αποτελεσμάτων που έχουν ανακοινωθεί. Και έτσι λοιπόν η Wall Street έκλεισε με αρνητικά πρόσημα. Συγκεκριμένα ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στο μείον 0,48%. Απώλειες κατέγραψε και ο S&P 500 στο μείον 0,38%. Απώλειες και για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος έκλεισε στο μείον 0,58%. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανησυχία για τους επενδυτές, κυρίως και λόγω των σημαντικών ρεκόρ που είχε καταγράψει η Wall Street στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Αγχώνονται μήπως τελικά μπει το Αμερικανικό χρηματιστήριο σε μια περίοδο διόρθωσης ακριβώς, Σοφία. Έχουμε και όλα τα γεγονότα που περιμένουμε και με το φορολογικό νομοσχέδιο για τις εταιρείες και για το φόρο που θα πρέπει να καταβάλουν. Και αυτό λοιπόν επηρέασε τη Wall Street, η οποία, όπως είπαμε, έκλεισε με αρνητικά πρόσημα. Να δούμε όμως τώρα και προσυνεδρίαση τι γίνεται. Η προσυνεδρίαση, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, κινείται με αρνητικά πρόσημα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ματίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τις διεθνείς αγορές. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα συνδεθούμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Αγουρίδη, είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Αυγή, για να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, οι οποίες δεν ήταν θετικές για την τρέχουσα χρονιά, για το 2017. Ωστόσο, ήταν αρκετά αισιόδοξες για τα επόμενα χρόνια. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, είχαμε κάποιο θέμα. Επιστρέψαμε τελικά στο μείον 0,11% ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα, στα 2,8 εκατομμύρια ο τζίρος. Έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες είδαν χθες το φως της δημοσιότητας. Στις γενικές γραμμές είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί για το 2017, για φέτος, ήταν λίγο χειρότερες οι εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία για την επόμενη διετία. Πάμε να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο Γιάννη Αγουρίδη, δημοσιογράφο στην εφημερίδα Αυγή, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Σοφία. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να δούμε τα βασικά σημεία της έκθεσης της Κομισιόν, τα οποία αφορούν την Ελλάδα, και θα ήθελα να ξεκινήσω με το γεγονός ότι είδαμε μια υποβάθμιση των εκτιμήσεων για το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το 2017 στο 1,6% από 2,1% που είναι η προηγούμενη εκτίμηση, και στα ίδια επίπεδα είναι η εκτίμηση και του προσχεδίου του προϋπολογισμού της Βουλής. Αυτή η υποβάθμιση των εκτιμήσεων, όπως εξήγησαν και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι καθυστέρησε αρκετά η δεύτερη αξιολόγηση. Θα το λες. Και ο βασικός λόγος είναι ότι έχουμε μια υποεκτίμηση της κατανάλωσης. Εκεί που προέβλεπε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,4% στις αερινές προβλέψεις, τώρα αυτό έγινε 0,9%. Και του χρόνου θα αυξηθεί στο 1,2%. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό ίσως υπονοεί ότι και τα φορολογικά βάρη που έχουν τα νοικοκυριά έχουν αποθαρρύνει την κίνηση του χρήματος στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, για τα επόμενα χρόνια είναι κάπως καλύτερα τα νέα. Ναι, και πάλι, αν δούμε και την ανάπτυξη για φέτος, η υποεκτίμηση σε σχέση με τις δικές της προβλέψεις είναι 0,5%. Σε σχέση όμως με τον στόχο που έχει στον προϋπολογισμό, είναι τη τάξη του 0,2%. Οπότε δεν πρόκειται για μεγάλη διαφορά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι έχουμε υποεκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, εν τούτης οι προβλέψεις της Κομισιόν για το πρωτογενές πλεόνασμα είναι εντός στόχων. Δηλαδή είναι το 3,5% για το 2018, για παράδειγμα. Μάλιστα, νομίζω ότι τα παραδείγματα της έκθεσης ανεβάζει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,7% και στο 3,9% αντίστοιχα για 2018 και 2019. Οπότε θα τα πάμε ακόμα καλύτερα στο πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό αναφέρουν. Θα το δούμε. Αυτές οι διαφορές είναι μικρές ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι να επιτευχθούν οι στόχοι. Πάντως, για φέτος το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης βλέπουν έλλειμμα. Ωστόσο, από τα επόμενα χρόνια βλέπουμε ότι θα υπάρξει αύξηση το 2018 στο 0,9% πλεόνασμα δημοσιονομικό, και το 2019 θα υπάρξει και εκεί μια μικρή πτώση, το 0,8% το τοποθετούν. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά τους στόχους μας για πρωτογενές πλεόνασμα, θα είμαστε εντάξει. Βλέπουμε και αποκλιμάκωση για το χρέος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μου έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι την τριετία 16-19 θα μειωθεί συνολικά περισσότερο από 10 μονάδες. Από το 180,8% το 16 θα πέσει στο 170,1% το 2019. Το 17 θα είναι στο 179,6% και το 18 στο 177,8%. Μάλιστα. Επίσης ένα θετικό στοιχείο, όπως και το ότι προβλέπει και υποχώρηση της ανεργίας. Μάλιστα. Και επίσης, να πάμε και στην ανεργία, όπου και εδώ είναι καλά τα νέα, γιατί είδαμε ότι εκτιμά πτώση τα επόμενα χρόνια. Ναι, προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει από 20,8% το 2017 στο 20,4% το 2018 και ακόμη πιο κάτω στο 18,7% το 2019, με παράλληλη προφανώς αύξηση της απασχόλησης 1,9, 1,7 και 1,8 αντίστοιχα. Πάντως, προβληματισμός υπάρχει για το θέμα των επενδύσεων. Βλέπουμε ότι εκεί κινούμαστε με πολύ αργούς ρυθμούς και είναι ένα θέμα στο οποίο δίνει προτεραιότητα η ελληνική κυβέρνηση. Για φέτος είδαμε μια αύξηση 5,1%. Θα δούμε μάλλον μια ανάπτυξη 5,1% αύξηση. Τα επόμενα χρόνια θα είναι κάπως καλύτερα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι δεν κινούμαστε όπως θα θέλαμε. Δεν έχω την ίδια άποψη μεθαίνω σε αυτό το θέμα, γιατί καταρχήν η Κομισιόν προβλέπει υπερδιπλασιασμό των επενδύσεων, των συνολικών επενδύσεων για το 2018, πάει από το 5,1% στο 11,5%. Ναι.
και άρτησε 12,1% το 19%. Δηλαδή είναι ακριτική η πορεία. Συν του ότι έχουν τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο λέει ότι για το 2017 μόνο οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι θετικό στοιχείο. Είναι θετικά. Είναι θετικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι θετικά αυτά τα στοιχεία, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είχε επισημάνει ότι αυτό το ποσοστό θα πρέπει να φτάσει στο 20%. Βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια, παρόλα αυτά απέχουμε αρκετά από τα επίπεδα του 20%. Ωστόσο, γίνεται μια προσπάθεια. Σε γενικές γραμμές αυτά αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Εστιάζουμε σε αυτή και θα παρακολουθούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως νομίζω ότι το γεγονός ότι φέτος η ανάπτυξη θα είναι χειρότερη των εκτιμήσεων θα μας απασχολήσει κυρίως ως προς την κατανάλωση, γιατί βλέπουμε ότι στην πραγματική οικονομία δεν έχει περάσει το θετικό κλίμα που υπάρχει. Συγγνώμη, αλλά ούτε σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να δούμε αν θα έχουμε, πού θα κάτσει η ανάπτυξη. Αν θα είναι στο 1,6%, αν θα είναι στο 1,8% που λέει στον προϋπολογισμό, αν θα είναι λίγο παραπάνω, θα δούμε. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε και μια σειρά στοιχείων τα οποία δείχνουν μια καλή πορεία. Ας πούμε, έχουμε μείωση της ανεργίας που την καταγράφει ΕΠΣΤΑΤ για τα στοιχεία Αυγούστου. Έχουμε μια πολύμηνη και συνεχόμενη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλη αύξηση των εισαγών. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα χρόνου να περάσουν. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Είναι ότι δεν έχουν περάσει ακόμα στην πραγματική οικονομία. Αυτό που λένε οι οικονομολόγοι γενικά είναι ότι πρέπει να έχουμε πρώτα μια καλή πορεία στους δείκτες για να περάσει αυτό και την πραγματική οικονομία. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Οπότε μάλλον είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα παρά απεσιόδοξα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Αγουρίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Αυτά λοιπόν αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Για το 2017 βλέπει μία αύξηση της ανάπτυξης στο 2,2% και τα επόμενα χρόνια την τοποθετεί περί του 1,9%. Είμαστε λίγο πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Μας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις. Πάμε τώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο βλέπουμε να διατηρείται σε αρνητικό έδαφος. Σε ό,τι αφορά την υψηλή κεφαλαιοποίηση, αυτή την ώρα βλέπουμε ότι οι μετοχές οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη στήριξη είναι αυτή της Άττικα, η οποία ενισχύεται κατά 3,85%, τα ελληνικά πετρέλαια στο συν 2,55%, συνεχίζει Aegean, Σαράντης, Πειραιός και Εθνική Τράπεζα με κέρδη. Στον αντίποδα, η Lambda Development με πτώση 1,65% και η Aegean Terna στο μείον 1,18%. Ακολουθούν Γρυβάλη, Αδμία και ΟΠΑΠ σε απώλειες. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή, φίλες και φίλοι, για χρήσιμες πληροφορίες και επιστρέφοντας, θα έχουμε αναλυτικό σχόλιο από τον κύριο Κωνσταντίνο Φέγκο για την πορεία της αγοράς. We'll be right back.
Για να δούμε τι γίνεται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, να δούμε πώς κινήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Δεν είναι και τόσο καλά τα ποσοστά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Φέγκο, πρόεδρο της Versal Χρηματιστηριακή, για να μας κάνει το σχόλιο του για την ελληνική αγορά. Καλή σας μέρα, κύριε Φέγκο. Καλημέρα σας, στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πώς βλέπετε τα πράγματα? Είχαμε και την έκθεση της Κομισιόν, η οποία είναι απεσιόδοξη για το 2017. Παρ' όλα αυτά, τα επόμενα χρόνια αναφέρει ότι θα τα πάμε αρκετά καλύτερα. Αξιολογεί και τη συγκεκριμένη είδηση η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και για ακόμα μία εβδομάδα είδαμε τις τράπεζες στο επίκεντρο με αρνητικό τρόπο αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, το βασικό θέμα της περίοδου είναι να ξεκινήσει η τρίτη αξιολόγηση, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ό,τι είχαμε αποφασίσει για τη δεύτερη αξιολόγηση. Τα βασικά θέματα ήταν αποκρατικοποίησης, αλλά ένα από τα κυριότερα ήταν τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Όταν με τα κόκκινα δάνεια βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση να κυριαρχεί. Και με τους πληστηριασμούς που καθυστερούν. Ακριβώς. Δηλαδή είδαμε την Τετάρτη το κύριο Τζακαλώτο να τρέχει να πει ότι θα υποστηρίξει τους συμβολιογράφους και να υπόσχεται ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει κάποια διαδικασία για τα κόκκινα δάνεια. Στο ενδιάμεσο όμως, επειδή δεν γινόταν τίποτα, αρχίσαν όλες οι φήμες περί ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών πάλι. Ναι. Και πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι τράπεζες και το αν θα γίνει bail-in και τρέχα γύρευε. Οπότε η κατάσταση έχει χειροτερεύσει πάρα πολύ και αναμετρώμαστε πάλι με χαμηλές στηρίξεις, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή την εβδομάδα, είδαμε σημαντική πτώση στις τραπεζικές μετοχές λόγω του κλίματος που επικρατεί, κύριε Φέγκο. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτή η μεταβλητότητα θα συνεχιστεί? Η πτώση που έχουμε δει μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα θα είναι μια ευκαιρία μιας αντίδρασης για τον τραπεζικό κλάδο ενδεχομένως? Κοιτάξτε, είμαστε στο Νοέμβριο, στον οποίο Νοέμβριο αρκετοί ξένοι επενδυτές κλείνουν τα βιβλία τους για τη φετινή χρονιά και ξεκινάνε μετά για τον επόμενο χρόνο. Επειδή έχουν μπει αρκετά λεφτά στο χρηματιστήριο φέτος, είναι πιθανό να γίνει κάποια στήριξη ή κάποια προσπάθεια ωρεοποίησης. Αυτό φυσικά θα πρέπει να υποστηριχθεί και από νέα, δηλαδή να δούμε ότι προχωράει το θέμα της λύσης των κόκκινων δανείων ή κάτι γίνεται στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Ήδη προς τα τέλη του μήνα περιμένουμε τους θεσμούς ή την Τρόικα, οι οποίοι λέγονται πλέον, να ξαναέρθουν, οπότε περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις. Το βασικό της περίοδου σε επίπεδο νέων παραμένει το αν θα προχωρήσει η τρίτη αξιολόγηση και το αν θα προχωρήσουν ομαλά τα πράγματα ή θα έχουμε πάλι εκτροπές. Πάντως βλέπετε εσείς μια καλή πορεία για την αγορά λόγω του κλεισίματος των χαρτοφυλακίων αυτή την περίοδο, η οποία θεωρείται ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί και με τα θετικά νέα και αν γίνει αυτό θα δούμε μια καλύτερη εικόνα στην ελληνική αγορά. Κοιτάξτε, το χρηματιστήριο μετά την πτώση χρωστάει μια τουλάχιστον άνοδο. Ναι. Η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε σημαντικά ψηλότερα επίπεδα. Mm-hmm. Αυτό τώρα θα είναι το δύναμα της ψηφοφιάς γάτα, δηλαδή θα γίνει κάποια προσωρινή άνοδος η οποία θα μας οδηγήσει σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ή αν υποστηριχθεί και από νέα θα μπορούσε να είναι επανάκαμψη στην καλή πορεία που είχαμε το 2017. Θα πρέπει να δούμε και θα πρέπει να δούμε κάποια πραγματικά γεγονότα και όχι εξαγγελίες. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φέγκο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Κωνσταντίνος Φέγκος, πρόεδρος της Versal Χρηματιστηριακή. Και μετά το σχόλιο ότι νομίζω έχει ενδιαφέρον να περάσουμε να δούμε πώς κινούνται οι μετοχές αυτή την ώρα. Να δούμε στην αρχή το ισοζύγιο της αγοράς με τους κερδισμένους και τους χαμένους στη σημερινή συνεδρίαση και στη συνέχεια την υψηλή κεφαλαιοποίηση για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις μετοχές λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι τελείως μοιρασμένα. 25 μετοχές ενισχύονται, 25 υποχωρούν και 7 παραμένουν αμετάβλητες. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση περιμένουμε για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τα είδαμε τελικά. Βλέπουμε τα ελληνικά πετρέλαια αυτή την ώρα με την μεγαλύτερη άνοδο, 2,69%. Μάλιστα, τα ελληνικά πετρέλαια έδωσαν και καλό στίγμα, καθώς ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Είδαμε αύξηση 71% στα κέρδη εννέα μήνου και επίσης τα συγκρίσιμα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν κατά 28% στο εννέα μήνου και έφτασαν τα 663 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 89 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν μία αύξηση 19%. Ο συνολικός δανεισμός είναι κατά 260 εκατομμύρια χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οπότε τα νέα είναι θετικά για τα ελληνικά πετρέλαια και γι' αυτό βλέπουμε την συγκεκριμένη άνοδο σήμερα. Μάλιστα και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας. Προχωρώντας, η Aegean σήμερα ενισχύεται κατά 1,36%. Η μετοχή της Aegean με κέρδη σήμερα και τα αποτελέσματα τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ήταν θετικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε στη συνέχεια. Βλέπουμε, εγώ ενδεικτικά να σας πω ότι τα κέρδη εννέα μήνου αυξήθηκαν κατά 40% στα 71,7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε και η Aegean σήμερα για αυτό το λόγο ενισχύεται. Η Πειραιώς λίγο πιο κάτω με κέρδη 0,9%. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύεται κατά 0,78%. Βλέπουμε οι τραπεζικές μετοχές ανακάμπτουν μετά τις απώλειες που κατέγραψαν τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης η ΔΕΗ με κέρδη 0,67%. Λίγο πιο κάτω προχωρώντας βλέπουμε και τη Βιοχάλκο με κέρδη 0,34% και η μετοχή του ΟΤΕ ενισχύεται κατά 0,10%. Θυμίζουμε χθες ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα. Τα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 76,5 εκατομμύρια. Είδαμε και βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια προβλήματα στη Ρουμανία και ο τζίρος στη ΟΤΕ έφτασε τα 991 εκατομμύρια για το τρίτο τρίμηνο. Και είχαμε και μείωση του δανεισμού κατά 18%. Επίσης, ένα θετικό. Ο ΟΤΕ επιταχύνησε επενδύσεις. Αυτό ανακοινώθηκε χθες. Η Αλφα μετάβλητη, η Coca-Cola επίσης αμετάβλητη. Μυτιλινέως επίσης στο μηδέν αυτή την ώρα. Πάμε και στην επόμενη κάρτα όπου βλέπουμε τη μετοχή του Τιτάνα αυτή την ώρα να είναι αμετάβλητη. Θυμίζουμε ότι ο Τιτάνας προχώρησε στην έκδοση ομολόγων συνολικής αξίας 250 εκατομμυρίων με λήξη το 2024. Το επιτόκιο ήταν πάρα πολύ καλό. Στο 2,37% κινήθηκε. Ενώ το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ξεπέρασε το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά σε ό,τι αφορά και τον Τιτάνα. Από εκεί και πέρα ξεκινάμε τις ρευστοποιήσεις. Motor Oil υποχωρεί κατά 0,10%. Η Jumbo στο μείον 0,22%. Η μετοχή της ΔΕΗ στο μείον 0,51%. Φόλι με πτώση 0,62%. Λίγο πιο κάτω η ΕΧΑΕ υποχωρεί κατά 0,65%. Χαμηλότερα κατά περίπου 0,7% για Εκτέρνα και η Eurobank. Και να μείνουμε στη Eurobank γιατί βλέπουμε ότι έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πώληση του ιστορικού ξενοδοχείου King George στην πλατεία Συντάγματος. Η Eurobank λοιπόν έχει δώσει τα χέρια τελικά με την εταιρεία Λάμψα για να πουλήσει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έναντι 43 εκατομμυρίων ευρώ. Περιμένουμε λοιπόν και τις επίσημες ανακοινώσεις. Προχώρησε λοιπόν η πώληση από την Eurobank του ξενοδοχείου King George. Πάμε και στη Lambda Development, η οποία υποχωρεί κατά 0,99%. Η μετοχή του ΟΠΑΠ στο μείον 1,04%. Και η Γρυβάλια υποχωρεί κατά 1,13%. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα των μετοχών μέχρι αυτή την ώρα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με επιχειρηματικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Σε πτώση εξακολουθεί να βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο. Είδαμε τα θέματα μας σήμερα, είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Είδαμε και τις εκτιμήσεις της Κομισιόν αναλυτικά προηγουμένως. Εκεί είδαμε λοιπόν μέσα στα πολλά νούμερα ότι ναι, μεν υπάρχει μια αισιοδοξία για τα επόμενα δύο χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η ανάπτυξη φέτος θα είναι περιορισμένη σε σχέση με αυτό που εκτιμούσε η Κομισιόν στην προηγούμενη έκθεσή της. Και μάλιστα η ιδιωτική κατανάλωση θα το επηρεάσει αρκετά αυτό, μιας και φέτος θα ενισχυθεί κατά 1,4%. Συγγνώμη, η ιδιωτική κατανάλωση θα έχει
φέτος ανάπτυξη, αύξηση 0,9%, το 2018 θα έχει ανάπτυξη 1,2%. Φέτος είναι δύσκολα τα πράγματα και μάλιστα εκτιμήσεις στην προηγούμενη έκθεση της Κομισιόν την έβλεπαν πολύ ψηλότερα, στο 1,4%, γεγονός το οποίο δείχνει ότι τα φορολογικά βάρη όλων μας αποθαρρύνουν την κίνηση, την αγοραστική κίνηση στην πραγματική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία στο λιανεμπόριο τροφίμων, μας έδωσαν θετικά μηνύματα για το πώς έχουν πάει τα πράγματα το πρώτο οκτάμηνο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη συνάδελφο δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Γκίτση, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Σοφία. Όντως, το οκτάμηνο, με βάση τη στοιχεία των εταιριών μέτρησης της κατανάλωσης, μετράμε τα καταστήματα με δύο ταμιακές και πάνω, άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στα πολύ μικρά σημεία. Ναι. Η κατανάλωση μηδένισε, δεν έχουμε ούτε αύξηση ούτε πτώση. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που το λιανεμπόριο τροφίμων, οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων υποχώρησαν σημαντικά. Πού οφείλεται αυτό κυρίως, σε ποιους παράγοντες οφείλεται αυτή η βελτίωση της εικόνας? Στον τουρισμό, τα 25 και πλέον εκατομμύρια τουρίστες ενίσχυσαν την κατανάλωση και φυσικά την επαναδραστηριοποίηση του πρώην δικτύου της Μαρινόπουλος. Άρα εκτιμάται από την αγορά ότι υπάρχει μετακίνηση καταναλωτών που είχαν φύγει πέρσι από το δίκτυο της Μαρινόπουλος προς τα πολύ μικρά σημεία, επαναφορά στον τελευταίο δίκτυο. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει μια μικρή βελτίωση, έστω και αυτό το μηδένισμα στις απώλειες είναι κάτι θετικό. Μέχρι τα τέλη του έτους θεωρείς ότι θα διατηρήσουμε αυτή την εικόνα, θα δούμε μια βελτίωση ενδεχομένως, γιατί είναι δύο οι οπτικές. Από τη μία πλευρά έχουμε και την έλευση των εορτών που συνήθως το κλίμα βελτιώνεται. Από την άλλη πλευρά έχουμε και περισσότερες εισφορές φόρους που θα πρέπει να πληρώσουμε όσο πλησιάζει το τέλος του έτους. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος ήταν ένα πολύ κακό διήμηνο για το λιανεμπόριο, όχι μόνο των τροφίμων. Εκτιμάται από την αγορά ότι θα καλυφθεί αυτή η απώλεια λόγω των εορτών Χριστουγέννων. Οπότε το αισιόδοξο σενάριο είναι να μην έχουμε απώλειες το 2017 ή οριακές απώλειες της τάξης του 1%. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κλάδοι συγκεκριμένοι, όπως π.χ. το γάλα, όπου οι πωλήσεις συνεχίζουν να υποχωρούν. Στο οκτάμηνο χάθηκαν από την αγορά 200 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι οι οποίοι υπάρχει προβληματισμός εκεί. Ποια είναι η όθηση που πήραν από το προηγούμενο έτος? Πώς ήταν τα πράγματα το 2016 και είδαμε να εξελίσσονται έτσι φέτος? Λοιπόν, το 2016, παρότι στην αγορά υποχώρησε 6,5%. Δεν σε ακούμε, Αλεξάνδρα. Υπάρχει πρόβλημα στον ήχο. Δεν σε ακούμε καθόλου. Αν μπορείς κάπως... Τώρα κάπως καλύτερα. Ναι. Λέω, το 2016, σε σχέση με το 2015, η αγορά υποχώρησε 6,5%. Παρ' όλα αυτά, οι 35 μεγάλοι του κλάδου εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων γύρω στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Πέρα από την αύξηση πωλήσεων ή την οριακή αύξηση των κερδών, το κλειδί, εκεί που θα κρυφθεί η επόμενη μέρα για τις περισσότερες αλυσίδρες, είναι με τι περισσότερε κέρδους δουλεύουν. Οι περισσότερες δουλεύουν πολύ χαμηλό, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν υπό την πίεση των προσφορών των μεγάλων δικτύων ενδεχομένως να πετάξουν στη λευκή πετσέτα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία. Αλεξάνδρα Γκίτση, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, καταρχάς να πούμε ότι θα συνεχίσουμε με το θέμα του λιανεμπορίου. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στη συνέχεια του προγράμματος. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε.
Για το λιανεμπόριο τροφίμων, πάμε τώρα να δούμε όλες τις λεπτομέρειες από το διήμερο Supermarket Forum, το οποίο διοργάνωσε για τέταρτη χρονιά η BNB εκδοτική και το περιοδικό Κόσμος του Supermarket. Το SBC βρέθηκε εκεί, καθώς το φόρουμ αποτελεί σημείο συνάντησης των ανθρώπων του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς βεβαίως μένετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το πρόγραμμα του SBC μέχρι αργά το απόγευμα. Και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Γεια σας. Επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο Supermarket Forum 2017, το οποίο και φέτος αποτέλεσε σημείο συνάντησης των ανθρώπων του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε supermarket, παραγωγούς και δίκτυα διανομής στο εξωτερικό, ενώ η κυρία Μέρη Χατζάκου, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Μευγάλ, βραβεύτηκε ως γυναίκα επιχειρηματίας της χρονιάς για τις επιδόσεις της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά. Η Μευγάλ είναι μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί από το 1950 με μακρά ιστορία στα γαλακτοκομικά, με πολλές εξαγωγές που σήμερα βραβευτήκαμε κιόλας. Άρα η προσπάθειά μας είναι η Μευγάλ και πάντοτε η Μευγάλ να πετυχαίνει και να είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές της. Δραστηριοποιούμαστε σε πολλές χώρες, σε 36 χώρες. Βέβαια οι πυλώνες είναι κυρίως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία, και επεκτηνόμαστε σε πολλές άλλες χώρες, αλλά οι 5 μεγαλύτερες χώρες είναι αυτές που σας είπα. Τι ποσοστό επί του τζίρου σας καλύπτει η εξαγωγική σας δραστηριότητα? Σήμερα είναι το 35% του τζίρου μας. Και οι εξαγωγές οι οποίες ξεκινήσαν από το 1985 έχουν εδραιώσει την εταιρεία Μευγάλ στον καταναλωτή, κυρίως της Ιταλίας αλλά και όχι μόνο, και της Γερμανίας. Και το 20% των γιαουρτιών που εξάγονται σε όλη την Ευρώπη, το 20% είναι προϊόντα Μευγάλ. Άρα λοιπόν το 1 στα 5 γιαούρτια είναι προϊόν Μευγάλ. Σύμφωνα με την κυρία Χατζάκου, υπάρχουν ευχάριστα μηνύματα για την κατανάλωση στην Ελλάδα, ενώ η Μευγάλ θα κυκλοφορήσει και νέες κατηγορίες προϊόντων μέχρι το τέλος του 2017 και μέσα στο 2018. Έχουμε ευχάριστα μηνύματα τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο για τη Μευγάλ, γενικά για την ελληνική κατανάλωση. Τα πράγματα αλλάζουν και ο Έλληνας καταναλωτής ξαναγυρνάει σε ρυθμούς κανονικούς. Οι πρώτοι 4 μήνες ήταν δύσκολοι για όλη την ελληνική αγορά στα τρόφιμα, αλλά αυτή τη στιγμή τα μηνύματα είναι καλά. Την ίδια πορεία ακολουθεί και η Μευγάλ, η οποία 4 μήνες έτρεχε με πτωτικούς ρυθμούς, αλλά αυτή τη στιγμή πάμε καλά και πιστεύω ότι θα κλείσουμε σε ένα καλό τζίρο. Έχω ευχάριστα νέα για όλους μας, γιατί η εταιρεία Μευγάλ δραστηριοποιείται και δημιουργεί. Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Δεν θέλετε να μας πείτε κάτι? Δεν θα ήθελα να δεσμευτώ, αλλά είναι προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων, τα οποία θα κυκλοφορήσουν προς το τέλος του 2017 και μέσα στο 2018, κάτι που ήταν πολύ καινούριο και καινοτόμο είναι τα δύο μας προϊόντα, τα γκουρμέ, που είναι με γεύση μέντας και γεύση πορτοκαλιού, με βέλγικες σοκολατίτσες από πάνω, το οποίο προϊόν έχει βραβευτεί το με μέντα, σαν καινοτόμο προϊόν στην Ανούγκα.
Έχω ευχάριστα νέα, αλλά την επόμενη φορά θα τα πούμε. Σύμφωνα πάντως με τον Διευθυντή Μάρκετινγκ της αλυσίδας Μασούτης, Σταμάτη Δαβίδ, και το 2017 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο και τους καταναλωτές. Γενικά η χρονιά αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μια χρονιά η οποία δείχνει τη σκληρή της πλευρά, ενώ υπήρχε μια αισιοδοξία, θα έλεγα, κατά το πρώτο εξάμηνο, από το δεύτερο εξάμηνο και μετά, παρόλο τη μεγάλη, ας το πούμε, τουριστική ανάπτυξη που λένε κάποιοι ότι είχαμε, αυτό φάνηκε από το Σεπτέμβριο και μετά ότι δεν ανταποδίδεται. Οδεύουμε προς τους τελευταίους μήνες του χρόνου και θα έλεγα ότι το να κλείσει μια χρονιά στο μηδέν ή λίγο πιο κάτω από το μηδέν θα είναι επιτυχία για τις επιχειρήσεις του κλάδου σούπερ μάρκετ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι προϋποθέσεις αυτές, οι οποίες θα μας δίνανε κάποια δείγματα ανάπτυξης. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα τούνελ το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται να οδηγεί κάπου. Ακούγεται λίγο απεσιόδοξα, αλλά δεν υπάρχουν αυτά οι προϋποθέσεις που να μας κάνουν αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά. Θα είναι μια χρονιά περίπου όπως και η φετινή μας χρονιά και ίσως και λίγο δυσχερέστερη. Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τον κύριο Δαβίδ, για να μπουν οι βάσεις ώστε να εισέλθουμε σε φάση ανάκαμψης, είναι η αλλαγή της ψυχολογίας του καταναλωτή. Πιστεύω είναι ότι πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία της αγοράς. Πρέπει να δοθούν εκείνες οι προϋποθέσεις, να στηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις οι οποίες θα γυρίσουν λίγο την όλη κατάσταση. Βέβαια όλα αυτά ξεκινούν από την πολιτεία. Πιστεύω ότι πρέπει και η πολιτεία να σκύψει λίγο πάνω από το δικό μας χώρο και να δώσει και ένα έναυσμα ότι κάτι αλλάζει, το οποίο και θα το εκλάβει και ο καταναλωτής, ο οποίος δυστυχώς είναι πάρα πολύ φοβισμένος και συνεχίζει να δέχεται χτυπήματα από πολλές πλευρές. Παρουσία στο φόρουμ είχε και η πρωτοβουλία Ελλαδικά μας. Το Ελλαδικά μας είναι μια πρωτοβουλία που έχει γεννηθεί πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή αριθμεί 32 εταιρείες μέλη. Και οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια για να μπουν στο Ελλαδικά μας είναι αυτές που πληρούν το τρίπτυχο έδρα, παραγωγή και ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Δηλαδή, τουλάχιστον το 51% των μετοχών της εταιρείας πρέπει να ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Έλληνες. Η έδρα της Ελλάδας φυσικά να είναι στην Ελλάδα, να φορολογείται δηλαδή η εταιρεία στην Ελλάδα. Και η παραγωγή φυσικά να είναι στην Ελλάδα, να χρησιμοποιούνται ελληνικές πρώτες ύλες. Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να πάρει κοντά της όλες τις ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια αυτά. Και η λογική είναι ότι οι εταιρείες αυτές επιστρέφουν περισσότερα χρήματα στην ελληνική οικονομία από τις εταιρείες που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Ο στόχος είναι να καταλάβει ο καταναλωτής ότι επιλέγοντας ένα προϊόν από μια εταιρεία του Ελλαδικά μας, θα επιστρέψει στον εαυτό του, στην τοπική, στην ελληνική κοινωνία, περισσότερα χρήματα. Για την εταιρεία Συνεργαζόμενοι Παντοπόλες μίλησε στο φόρουμ ο Γενικός Διευθυντής της Γιάννης Πυλίδης, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου καταστημάτων Καφέ Παντοπολίων με την επωνυμία Γρήγορα. Κατορθώσαμε να ενώσουμε όλα αυτά τα μικρομεσαία καταστήματα κάτω από ένα φημί, κάτω από μία εταιρεία, ώστε να μπορούμε να πάρουμε υψηλότερες παροχές, να τους δώσουμε υψηλότερες παροχές και να τους κάνουμε πιο ανταγωνιστικούς. Έχουμε 4 μπράντες που διαχειριζόμαστε. Την μπράντα Ελληνικά Μάρκετ, που έχει 145 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Την μπράντα Πρόοδος Μάρκετ με 115 καταστήματα. Την μπράντα Ήλιος Μάρκετ με 70 καταστήματα. Και τώρα πρόσφατα ξεκινάμε μια καινούργια δραστηριότητα με τα λεγόμενα καφεπαντοπολία, με την ονομασία Γρήγορα, τα οποία θα είναι καταστήματα 100 με 120 τετραγωνικά μέτρα, που θα είναι κανονικό παντοπολείο με όλες τις κατηγορίες των προϊόντων, αλλά με λιγότερες μπράντες, και ταυτόχρονα θα πουλάει και καφέ και τσιγάρο. Θα είναι σε κεντρικά σημεία της πόλης και θα εξυπηρετεί τον καταναλωτή, ο οποίος έχει μείνει από κάποια προϊόντα. Καλύπτουν από το Βόλο μέχρι η Αλεξανδρούπολη και την Κρήτη. Εκεί είναι η δραστηριότητά μας μέχρι στιγμής. Για τη συνεργασία του αγροτικού συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς με την Green Cola μίλησε ο διευθύνων συμβουλός της Χρήστος Σταμάτης. Είμαι και εγώ σήμερα εδώ πέρα εκπροσωπώντας τον αγροτικό μας συνεταιρισμό, τον συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς. Τον πρώτο συνεταιρισμό που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παράγει τελικά προϊόντα στέβιας. Πλέον τα προϊόντα μας μπορεί ο κάθε καταναλωτής να τα βρει σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ της ελληνικής επικράτειας. Είμαστε σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ελληνικές σούπερ μάρκετ αλυσίδες. Αλλά είμαι εδώ πέρα για να επικοινωνήσω ακόμη περισσότερο τη στρατηγική μας συνεργασία που έχουμε με την Green Cola Ελλάς,
μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί πλέον σαν στέβια δικά μας προϊόντα. Η συνεργασία με την Green Cola Ελλάς έχει ξεκινήσει εδώ περίπου 6 μήνες. Σταδιακά η Green Cola αλλάζει ποσοστό της στέβιας που χρησιμοποιούσε με δικά μας προϊόντα. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα το μεγαλύτερο ποσοστό στέβιας θα χρησιμοποιεί η εταιρεία θα είναι από δική μας στέβια. Από στέβια που παράγεται 100% στα ελληνικά χωράφια. Εμείς τώρα πλέον σαν συνεταιρισμός, είμαστε σαν συνεταιρισμός που πλέον της ελληνικής αγοράς αρχίζουμε και επικοινωνόμαστε και πέραν αυτής. Στην Ευρώπη σε πρώτη φάση, αλλά και στην αγορά του Καναδά και της Αμερικής. Μικρά βήματα βέβαια, αλλά σταθερά. Αργήσαμε λίγο, αλλά θέλαμε πρώτα να καλύψουμε την ελληνική αγορά και μετά να βγούμε σε αγορές του εξωτερικού. Το Supermarket Forum διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από την Β&Β εκδοτική διαφημιστική και το περιοδικό «Ο κόσμος του Supermarket». Στόχος του διημέρου είναι η συγκέντρωση του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας των προμηθευτών, ένας πολύ δυναμικός κλάδος, ο οποίος παρόλη την περιραίωσα ατμόσφαιρα και κρίση, αντέχει και μάλιστα ορισμένες εταιρείες πάνε και πάρα πολύ καλά, ειδικά στο εξαγωγικό επίπεδο.